Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Κέλλη, καλή εβδομάδα. Κύριε Κόπτση, έχουμε αλλαγές. Να είστε καλά, έχουμε αλλαγές στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Καταρχήν έχουμε το καλό, μείωση της εξεταστέας ύλης. Σημαντικό. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι παρακάτω ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με πρωτόγνωρες συνθήκες για την εκπαιδευτική κοινότητα. Εν τούτης, τόσο με τη μείωση της ύλης γύρω στο 30%, όσο και με το κλείσιμο του σχολείου λίγο νωρίτερα, γιατί είχε ολοκληρωθεί η ύλη, αλλά και για να φυλάξουμε την υγεία των μαθητών. Ναι. Όσο και με την υποστήριξη, γραμμές που όπως ξέρετε έχουμε σε λειτουργία, γραμμές υποστήριξης και ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και ενημέρωσης για θέματα πανελλαδικών εξετάσεων. Για πρώτη φορά αυτό. Για πρώτη φορά. Ναι. Εκτιμώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά το να ξεπεραστούν τις δυσκολίες που προέκυψαν όλο αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πανέτοιμοι, εξεταστικά, βαθμολογικά κέντρα. Το καινούριο σύστημα μετάδοσης των θεμάτων, το SAM, όπως λέγεται, είναι εξαιρετικό τόσο σε ποιότητα και σε ποσότητα δεδομένων, μεγάλη διαφορά σχέση με το προηγούμενο. Όσο και τα SMS που πια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, αλλά και η σχολή, και η βαθμολογία και η σχολή που θα εισέλθει ο κάθε υποψήφιος με SMS στο κινητό του, είναι μια διαδικασία νέα. Και φυσικά αυτό που είπατε, έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος. Ναι. Κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπου όπως γνωρίζουν όλοι, ο μέσος όρος των επιδόσεων κάθε μαθητού σε κάθε επιστημονικό πεδίο, το αναπλασιαζόμενο από ένα ποσοστό που έχει ορίσει το κάθε πανεπιστήμιο 0,8 ή 1,2, δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να κατοχυρωθεί το κύρος των εξετάσεων και των πανεπιστημίων, ακόμη και των επιδόσεων των μαθητών όσων έχουν διαβάσει. Το ότι επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων, πού επηρεάζει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει του χρόνου, φέτος είναι οριζόντια του χρόνου. Ναι. Οι συντελεστές βαρύτητες κατά μάθημα είναι δηλαδή έγκυται στην κάθε σχολή, στον βαθμό που βαρύτητες που θέλει να δώσει σε κάθε συντελεστή βαθμό. Που θέλει να δώσει κάθε μάθημα. Ναι. Και αυτό εξαρτάται από τη σχολή, γιατί ξέρετε, είναι και η σχολή υπεύθυνη το τι μαθητές θέλει, το ποιο μάθημα, το πιο διδακτικό αντικείμενο θέλει να βαθμολογήσει περισσότερο. Γιατί κατά ψέματα, σήμερα έχουμε στρατιές υποψηφίων, οι οποίοι μπαίνουν στην 100η, στην 80η επιλογή τους. Δεν τελειώνουν ποτέ πάρα πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί φοιτητές τις σχολές τους. Η φοιτησή τους, γιατί ακριβώς έχουν μπει σε μια σχολή που δεν επιδίωκαν. Γιατί έτσι. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε φέτος και με τις τελευταίες βαρύτητες και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε ποιότητα στην εκπαίδευση και της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας, αλλά και των πανεπιστημίων, για να αλλάξει το οποίο στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση της φυσικά. Θα έχουμε δύο μηχανογραφικά. Αν κάποιος θέλει δηλαδή, μπορεί να συμπληρώσει δύο. Ένα για να μπει στα πανεπιστήμια και ένα για να μπει σε ΙΕΚ. Ακριβώς. Και αν τώρα περάσει, πιάνει και τα δύο και τους δύο στόχους, τα δύο μηχανογραφικά, τι γίνεται? Επιλέγει, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει? Ακριβώς. Επιλέγει σε ποια σχολή θέλει να περάσει. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο ΙΕΚ ο καθένας εισάγεται με βάση το βαθμό πολιτηρίου και τα κριτήρια που βάζει το κάθε δημόσιο ΙΕΚ. Φέτος ισχύει αυτό. Το χρόνο θα έχουμε και κάτι άλλο, ένα τρίτο μηχανογραφικό για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές να επιλέξουμε. Να σας αφήσουμε το χρόνο. Εγώ θέλω να παρακαλέσω και να προτρέψω όλους τους μαθητές να είναι υγιείς, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επαφές με άλλο κόσμο αυτό το διάστημα, να επιδοθούν στις τελευταίες επαναλήψεις τους και όλα θα πάνε καλά. Θα τα συζητήσουμε όλα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των πανελλαδικών, που είναι πολύ ζωτική σημασία για όλους τους υποψηφίους. Κύριε Κόπτση, αν ένας υποψήφιος τώρα βρεθεί θετικός, τι γίνεται? Γιατί ξέρετε, είμαστε και σε μια περίεργη φάση της ζωής μας με την πανδημία. Αν κάποιο παιδί θέλει να δώσει, αλλά βρεθεί ξαφνικά θετικό, τι γίνεται εκεί? Να σας πω το πρωτόκολλο, ναι, το οποίο εισηγήθηκε η Επιτροπή πριν από λίγες ημέρες. Καταρχήν, μάσκες όλοι. Ναι. Προστατευτικές μάσκες. Self-test θα πάρουν όλοι. Μία φορά τη βδομάδα θα υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία. Εάν ό,τι ίσχυε, εάν είναι θετικό, μάλιστα πρέπει να πω ότι μέχρι 12 Ιουλίου, μέχρι και το τελευταίο μάθημα, τα ειδικά δηλαδή μαθήματα, ο κάθε υποψήφιος θα παίρνει κάθε εβδομάδα το τεστ του. Ναι. Και θα το δίνουμε
και θα, τρεις μέρες θα προμηθεύονται, τρεις μέρες νωρίτερα πια, mm-hmm. γιατί εάν είναι το πρώτο τεστ θετικό, mm-hmm. θα έχουν τη δυνατότητα την επόμενη μέρα που θα είναι δύο μέρες τουλάχιστον πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις να μεταβούν σε δημόσια δομή mm-hmm. για να κάνουν το επαναληπτικό. Mm-hmm. Εκεί, εάν είναι θετικό, μένουν στο σπίτι και επανέρχονται σε εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, έναν στάξη. Πρέπει να πω επίσης, όσοι έχουν συνηγούντες ασθενείς που νοσούν, mm-hmm. εκεί πρέπει να υποβληθούν πάλι στη διαδικασία rapid ή οποιοδήποτε τεστ. Και εάν είναι αρνητικό, φυσικά θα έρθουν. Mm-hmm. Στις κόκκινες περιοχές δεν θα κλείσουν τα σχολεία, mm-hmm. τα κέντρα. Και κάτι άλλο δεν ξέρω να. Το τεστ θα πρέπει να το έχουν εκτυπωμένο τα παιδιά μαζί τους προσερχόμενα για να δώσουν πανελλαδικές. Ό,τι ισχύει και σήμερα. Ή σε δήλωση, mm-hmm. σε χειρόγραφη, ναι. όπου θα είναι υπογεγραμμένη, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είναι τελείως έγκυρα, πρέπει να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών. Μάλιστα. Και βέβαια και το αδιάβλητο των εκτάσεων που είναι απαρέγκλητη προϋπόθεση και το τηρούμε με ευλαβική συνέπεια. Mm-hmm. Εδώ τώρα, ξέρετε, έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία και το ξέρετε και εσείς καλά με την εισαγωγή, δηλαδή με τις πόσο χαμηλά θα πέσουν οι βάσεις. Και διαβάζοντας, βλέπουμε ότι θα κυμανθεί η χαμηλότερη βάση γύρω στις 8.000 μονάδες. Δηλαδή, θα πρέπει ένας μαθητής να γράψει κάτι, να γράψει ένα 10, φαντάζομαι, 9, κάπου εκεί υπολογίζοντας. Ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα χρόνια τα φοιτητικά. Αυτό θα το δούμε. Ναι. Δεν θέλουμε να χωθούν οι μαθητές, να επιδοθούν στο διάβασμά τους τώρα και mm-hmm. να το δώσουν στο καλό όσο ήταν καλύτερα. Πρέπει να σας πω όμως δεν υπάρχει βάση του 10 που λέγεται. Ναι. Είναι ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή ο μέσος όρος των μαθημάτων, το ξαναλέω, όλων των φοιτητών, των υποψηφίων στο κάθε επιστημονικό πεδίο, mm-hmm. πολλαπλασιαζόμενο επί το ποστό που έχει βάλει η σχολή, 0,8 ή 1,20. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι και 8.000 και να περάσουν. Θα το δούμε αυτό. Όποιος ναι. διαβάσει είναι ανεστήριος θα περάσει. Μάλιστα. Και θέλουμε φοιτητές που θα διαβάζουν, φοιτητές που θα αποδίδουν, πανεπιστημιακές σπουδές αξιόλογες για να βγάλουμε και πολίτες στην κοινωνία πραγματικά αξιόλογους. Mm-hmm. Αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτό το διώκουμε, κύριε Αγγέλη. Φυσικά, λίμωνο. Και αυτό λέγαμε κι εμείς, ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο και να μην το τελειώνει ποτέ ή να είναι αιώνιος φοιτητής. Έτσι. Και αυτό είναι πάλι πάρα πολύ σημαντικό. Να τελειώνουν τις σχολές τους και να προχωράνε. Τέλος πάντων, δίνει τη δυνατότητα όταν τελειώσει τη σχολή τους, αν δεν τους αρέσει, να δώσουν εξετάσεις και να πάνε σε κάποιο άλλο τμήμα ή σε κάποια άλλη σχολή. Πάλι, δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και τη δυνατότητα στα ΙΕΚ, αναβαθμίζουμε την επαγγελματική κατάρτιση, ναι. ώστε να έχουν δυνατότητες επιλογής και εναλλακτικές όλοι οι υποψήφοι επιπλέον. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα τα παιδιά δεν πρέπει ούτε να αγχώνουν ούτε να στεναχωριούνται. Υπάρχουν εναλλακτικές. Εφόσον μπουν, μπορούν να ακολουθήσουν διαφόρους δρόμους και αν δεν περάσουν τελικά, έχουμε και την επόμενη χρονιά. Ισχύει αυτό, εδώ μπορούν να κρατήσουν μαθήματα. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη φιλοσοφία. Έτσι. Όχι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει κάτι φέτος εκτός mm-hmm. από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και το δεύτερο μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ. Mm-hmm. Του χρόνου θα υπέρθουν αλλαγές, θα τις συζητήσουμε. Πρωτεύει να είναι ήρεμοι μαθητές. Να διαβάσουν και να είναι σίγουροι ότι θα μπουν σε σχολή που επιθυμούν εφόσον διαβάσουν όπως πρέπει. Έτσι. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αν γνωρίζετε, αν έχετε υπόψη σας, θα δούμε από το επόμενο διάστημα σχολές, κάποια τμήματα να κλείνουν, γιατί είδαμε ότι είχαν ανοίξει κάποια, τα οποία ενδεχομένως να μην χρειάζονταν κιόλας, έτσι. Εμένα επιτρέψτε μου ως γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής αγωγής. Εντάξει. Αυτό το σχολείο να μην το απαντήσω. Εντάξει, κατανοητό. Αυτό. Mm-hmm. Θέλουμε πάντως να ξέρετε σχολές βιώσιμες. Αυτό. Σχολές οι οποίες δεν θα είναι τύποι στη mm-hmm. λειτουργία, αλλά θα είναι πραγματικά βιώσιμες, θα βγάζουν ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί στην κοινωνία να ανταπεξέλθει mm-hmm. με πραγματικά ικανότητες και δεξιότητες. Αυτό το βλέπουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόπτση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Yeah.